Το να γεννηθείς σε ένα τόπο και να τον αγαπήσεις είναι συνηθισμένο. Το να κατάγεσαι όμως από ένα μέρος και ο τόπος που αισθάνεσαι σπίτι σου να είναι μια ξένη χώρα είναι σίγουρα σπάνιο. Έτσι σπάνιος είναι και ο κύριος Ανδρέας Καφάρτο. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ετών 85 από την Νάπολη της Ιταλίας, με μόνιμη κατοικία του εδώ και χρόνια τις Βρυξέλλες. Μεγάλη του αγάπη η Κρήτη και συγκεκριμένα η περιοχή των Ουβών. Τα τελευταία 35 καλοκαίρια τα περνάει στο νησί μας. Έρχεται δύο φορές κάθε Ιούνι και Σεπτέμβρη, παραμένοντας σχεδόν ένα μήνα την κάθε φορά. Σας κέρδισε περισσότερο στην Κρήτη και... Μα ξέρω όλη την Κρήτη, Ηράκλειο, Ιεράπετρα. Πέρασα τρεις φορές το φαράγγι της Σαμαριάς, Αγία Ρουμέλη. Έκανα μπάνιο, είναι ο οδηγός πέλαγος. Τις τελευταίες φορές δεν κάνω εκτρομές. Πάω στην Αγία Παρασκευή, εκεί που έχει το σπήλιο του Σκοτεινού και μια φορά στη Γαλήφα, είναι μακριά από εδώ, 16 χιλιόμετρα με τα πόδια και κάθε χρόνο πάω τουλάχιστον μια φορά στη Γαλήφα. Και γνώρισα ανθρώπους και πάω να τους δω και τους φέρω λίγη τσοκολάτα από το Βέλγιο. Θέλουμε να μας πείτε το λόγο που έχετε επιλέξει και έρχεστε εδώ στην Κρήτη, γιατί όπως σύμφωνα με πληροφορίες έχετε να πάτε πολλά χρόνια στην Νάπολη και θέλουμε να μας πείτε το λόγο που έχει συμβεί αυτό. Το λόγο είναι πως εδώ η θάλασσα είναι 100 μέτρα από το μπαλκόνι του δωματιού μου, ενώ στην Νάπολη η θάλασσα είναι μακριά. Προσφάτως τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Χερσονήσου Γιάννη Μαστοράκη σαν έναν απόσπαστο κομμάτι της τουριστικής ιστορίας του Δήμου. Μα ήταν για μένα, ήταν έκπληξη και ήταν τιμή μεγάλη. Γιατί από τότε που έρχομαι εδώ στην Κρήτη είναι πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιώργο, 35 χρόνια τώρα έχει το ίδιο δωμάτιο ο κύριος Καφάρτο. 35 ολόκληρα χρόνια έχετε το ίδιο δωμάτιο εδώ στο ξενοδοχείο. Όχι πάντα το ίδιο δωμάτιο. Μα τα τελευταία χρόνια είναι πάντα το ίδιο. Το 316. Και έχω και παρατσούκλι. Το παρατσούκλι μου είναι Κρασοβαρελάκης. Λατρεύει τον ήλιο, τη θάλασσα, τα ορεινά χωριά, την παρέα και το καλό κρασί όπως μαρτυρά. Όλα αυτά τα βρίσκει στην Κρήτη κάθε καλοκαίρι από το 1984. Επίθετό σας στο Σκαφάρτο, από πού προέρχεται? Από πού προέρχεται? Από ένα μικρό νησί όπου δεν είχαν φούρνο ούτε αλεύρι για να κάνουμε το ψωμί και έτσι το ψωμί, ο άρτος, το πηγαίνανε με μια διαβάρκα, ένα καράβι, και το σκάφος. Και έτσι από την Αγνάτια έλεγαν το σκάφος, ο άρτος, το σκάφος, ο άρτος, από το σκάφος, σκαφάρτο, σκαφάρτο. Και το όνομα μου είναι σύνθετη ελληνική λέξη. Σκάφος και άρτος. Να συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια να έρχεστε στην Κρήτη και συγκεκριμένα εδώ στις Γούβες. Αποφασισμένος. Μέχρι που δεν είμαι ανάπηρος, θα ξανάρθω εδώ στην Κρήτη. Το Σεπτέμβριο θα είμαι πάλι εδώ. Και του χρόνου, πρώτα ο Θεός, δεν λέγεται εδώ. Ζωή να έχει και ενέργεια ώστε να συνεχίσει να κολυμπάει στα καταγάλανα νερά του κρητικού πελάγους, όπως και ο ίδιος τόσο επιθυμεί.